Νομίζουμε ότι είναι δύο τα μεγάλα ψυχοσάββατα που η Εκκλησία μας τα αφιερώνει στους και κοιμημένους. Το ένα είναι το σημερινό, δηλαδή πριν από την Κυριακή των Απόκρεων, και το άλλο είναι πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Και έχουμε και ένα τρίτο που έχει γίνει σαν ψυχοσάββατο, που είναι το θαύμα των κολύβων, την παραμονή της Κυριακής Ορθοδοξίας του Αγίου Θεοδόρου, το θαύμα των κολύβων. Τα βασικά βέβαια ψυχοσάββατα είναι τα δύο, αυτό το σημερινό και της Πεντηκοστής, πριν από την Πεντηκοστή. Και σήμερα το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος μας εμίλησαν για τα γεγονότα αυτά που θα γίνουν στα έσχατα χρόνια, λίγο πριν από την παρουσία του Κυρίου μας. Και θα πρέπει να πούμε ότι για όλα τα πράγματα ο διάβολος φροντίζει να μας πλανά, να μας αποπλανά ο διάβολος, προκειμένου μέσα στην πλάνη που βρισκόμαστε να μην καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτά που μας λέει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για το θέμα των ψυχών, για να γνωρίζουμε, γιατί είναι υποχρέωσή μας, είναι καθήκον μας να θυμόμαστε πάντοτε τους και κοιμημένους. Αν θυμόμαστε τους και κοιμημένους, όχι μόνο και εμάς κάποιοι θα βρεθούν να μας θυμηθούν όταν κάποτε θα έχουμε την ανάγκη, θα βρισκόμαστε κι εμείς ίσως σε κάποια δυσκολία μετά το θάνατό μας και θα περιμένουμε μια βοήθεια από τη στρατευωμένη Εκκλησία. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε τη μνήμη του θανάτου που οι πατέρες μας είπαν ότι ήταν μεγάλη αρετή. Η μνήμη του θανάτου. Θυμήσου τα έσχατά σου και ουδέποτε θα αμαρτήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε να έχουμε τη μνήμη του θανάτου, ώστε να μαλακώνουμε λίγο, να μαλακώνουμε, να πάψουμε, να είμαστε άρπαγες, πλεονέκτες, να αρκούμεθα στα λίγα, να μην καταλαλούμε, να είμαστε δηλαδή προσγειωμένοι ότι και εμείς κάποια στιγμή θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξεως και θα μας καλέσει ο Κύριος να απολογηθούμε για τα έργα μας. Αυτό είναι, πρέπει ο άνθρωπος καθημερινά να το θυμάται. Δηλαδή ξυπνώντας το πρωί να λέει, θα φτάσω το βράδυ να πέσω στο κρεβάτι να κοιμηθώ. Ερχόμενος το βράδυ θα λέει, θα σηκωθώ το πρωί, θα μπορώ, θα ζήσω, για θα με πάρει ο Κύριος τη νύχτα. Και έτσι έχοντας τη μνήμη του θανάτου ζητάει το έλεος του Θεού, μαλακώνει ο άνθρωπος, συγχωρεί τους αδελφούς του. Και είναι και προσγειωμένος ο άνθρωπος, δεν ζητάει πολλά από την εδώ ζωή, αλλά ζητάει αυτά που είναι αναγκαία και αυτά που θα χρειαστεί για να τα πάρει μαζί του, όχι αυτά που θα αφήσει εδώ. Έτσι λοιπόν η μνήμη του θανάτου, είπαν οι πατέρες, ήταν πάρα πολύ μεγάλη αρετή και μάλιστα αρετή ανασταλτική, φοβερά ανασταλτική προς την αμαρτία. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμάς να μας συγκλονίζει, όχι μόνο τα ψυχοσάββατα, αλλά συνεχώς να θυμόμαστε κι εμείς τους και κοιμημένους και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε κάπως και στον εαυτό μας την αρετή αυτή της μνήμης του θανάτου. Πρέπει επίσης να πούμε σήμερα που είναι το Σάββατο των ψυχών ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι που έχει δώσει ο Θεός διαμέσου της Εκκλησίας σε μας για να βοηθούμε τους και κοιμημένους. Όλες οι ψυχές βοηθούνται και αυτές που είναι κοντά στο Θεό και αυτές που είναι μακριά από το Θεό όταν φύγουν από τη γη αυτή. Όλες οι ψυχές βοηθούνται. Και υπάρχουν αυτοί οι τρόποι τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε, να τους γνωρίζουμε καλά και να τους χρησιμοποιούμε σωστά. Ο πρώτος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε τις ψυχές είναι η προσευχή. Όταν κάνεις προσευχή για μια ψυχή που έφυγε και ειδικά πριν σαραντήσει, γιατί πριν σαραντήσει η ψυχή σημαίνει δεν έχει πάρει την τελική θέση της, δεν έχει γίνει η μερική, όχι η τελική, η μερική κρίση του Θεού, που θα ξέρει η ψυχή στη δεύτερη παρουσία που θα πάει και αυτό γίνεται σε 40 μέρες. Και μετά βέβαια που θα σαραντήσει να θυμόμαστε διά της προσευχής, να θυμόμαστε τις ψυχές. Κύριε σου Χριστέ, τι λέμε όταν είναι για τους κοιμημένους, όταν είναι για τους ζωντανούς, λέμε Κύριε σου Χριστέ, ελέησε το δούλο σου όταν μας πούνε προσευχούμε για κάποιο ζωντανό. Όταν είναι για κοιμημένο, Κύριε σου Χριστέ, ανάπαυσε τον δούλο σου, τάδε. Με το κομποσχοινάκι λοιπόν αυτό και με την ωραία προσευχή θυμόμαστε και τους ζωντανούς και τους κοιμημένους. Στους κοιμημένους λέμε Κύριε σου Χριστέ, ανάπαυσε την ψυχή του δούλου σου. Ή μπορεί να κάνουμε και οποιαδήποτε άλλη προσευχή για την ψυχή που έφυγε όταν γνωρίζουμε ότι έχει κάποια χρέη, κάτι άλλο, ή έφυγε αμετανόητος ή ήταν βλάσφημος ο άνθρωπος, οτιδήποτε. Συγχώρεσε του αυτή τη βαριά αμαρτία, Κύριε, γίνε ήλιος για την ψυχή αυτή. Μπορούμε να πούμε και μια προσωπική προσευχή. Αλλά συνήθως η περιεκτική προσευχή είναι αυτή που γίνεται με το κομποσχήνι και λέμε για τους κεκοιμημένους, Κύριε Χριστέ, ανάπαυσε την ψυχή του δούλου σου, του τάδε, του τάδε, του τάδε. Πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν καθημερινά να προσευχόμεθα
και για τις ψυχές, γιατί είπαμε είναι ένας τρόπος βοηθείας των ψυχών. Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν τις προσευχές και τις μεταφέρουν, όχι στο Θεό, είναι πανταχού παρόν ο Θεός, έτσι, τις μεταφέρουν στις ψυχές και έχουν μια βοήθεια οι ψυχές αυτές. Έχουν μια βοήθεια. Όταν οι ψυχές είναι στον Άδη, δηλαδή για να πάνε αυτές οι ψυχές που θα πάνε στην κόλαση στη Δευτέρα Παρουσία και προγεύονται την κόλαση στον Άδη που είναι σκοτεινός τόπος κλπ. Έχουν μια βοήθεια οι ψυχές. Είναι σαν να είναι στη φυλακή και τους στέλνουμε λίγο φαγητό, μια κουβέρτα, κάτι αυτά και χαίρονται, παρηγορούνται που τους θυμόμαστε τις ψυχές. Όταν είναι στον Παράδεισο για να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, προγεύονται τη Βασιλεία του Θεού ψυχές και είναι στον Παράδεισο πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, γιατί η τελική απόδοση της αμοιβής θα είναι στη Δεύτερη Παρουσία. Προγεύονται όμως οι ψυχές στον Παράδεισο και είναι μέσα στο φως, μέσα στη χαρά, μέσα στον Χριστό, μέσα στους Αγίους. Τότε λέει, λένε οι πατέρες, οι ψυχές αυτές μεταφέρονται, λέει, σε μεγαλύτερη δόξα όταν τις θυμηθούμε. Όλες λοιπόν οι ψυχές χρειάζονται και έχουν την ανάγκη μας, αυτές που έφυγαν οι ψυχές, και πρέπει να το νιώθουμε αυτό σαν υποχρέωσή μας. Γιατί και κάποιοι άλλοι το φύγουμε εμείς, θα το νιώσουν σαν υποχρέωσή τους να προσευχηθούν για μας. Τότε που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα έχουμε άλλους τρόπους για να βοηθηθούμε. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος της προσευχής, ο πρώτος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένας δεύτερος τρόπος που μας έχουν υποδείξει οι πατέρες μας είναι ο τρόπος της ελεημοσύνης. Δηλαδή, ονοματίζουμε την ελεημοσύνη. Κύριε, αυτό το πράγμα το κάνω για αυτή την ψυχή που έφυγε, δίνω σε αυτόν τον φτωχό αυτά τα χρήματα ή αυτά τα πράγματα ή οτιδήποτε, για αυτή την ψυχή. Δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα, λέμε στον Χριστό. Είναι για την ψυχή αυτή. Την ονοματίζουμε την ελεημοσύνη. Ή μπορώ να ονοματίσω ο άνθρωπος την ελεημοσύνη και για κάποιο ζωντανό, έτσι, που έχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Για έναν άρρωστο, κύριε, κάνω αυτή την ελεημοσύνη για αυτή την ψυχή. Αλλά για τους και κοιμημένους όμως είναι ένας τρόπος, μας έχουν πει οι πατέρες, δια της ελεημοσύνης να βοηθήσουμε τις ψυχές. Ελεούνται στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη, τους αναξιοπαθούντες κλπ. Τους αρρώστους, ονοματίζοντες για τις ψυχές που θέλουμε να βοηθηθούν, η βοήθεια αυτή πηγαίνει στις ψυχές. Και στέλνουμε πάλι μια βοήθεια διαμέσω των Αγγέλων που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονία να αποστελόμενε δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία, όπως λέει ο Αποστολός Παύλος, πηγαίνουν την ελεημοσύνη μας αυτοί οι Άγγελοι τώρα και έχουν πάλι οι ψυχές μια βοήθεια, γιατί ονοματίσαμε την ελεημοσύνη που κάναμε. Που πρέπει και αυτό να το κάνουμε, έτσι πρέπει να το κάνουμε, όχι να δώσουμε ελεημοσύνη μόνο για τη δική μας ψυχή και για τους άλλους, ειδικά τους αδελφούς μας που φύγανε. Ο τρίτος τρόπος είναι τα μνημόσυνα. Αυτό που κάναμε σήμερα, τα μνημόσυνα που κάνει η Εκκλησία μας κατά καιρούς, το σταράκι που προσφέρουμε, που είναι συμβολικό, το στάρι που το ανέφερε και ο Κύριός μας, εάν ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γη, μη αποθάνει αυτός μόνο μένει, εάν αποθάνει πολλήν καρπών φέρει. Όπως θάβεται λοιπόν το στάρι και ξαναβλασταίνει και φέρνει καρπό κλπ. Έτσι κάποτε θα αναστηθούν λοιπόν και αυτοί που θα φτύκανε, όχι που καήκανε. Έτσι προσέξτε, αυτοί που θα φτύκανε στη γη, έτσι έφερε ο Κύριος το σταράκι που το θάβουμε και βλαστάνει. Έτσι το στάρι, και γι' αυτό προσφέρουμε το στάρι εδώ για τους και κοιμημένους. Έτσι θα θαυτούνε λοιπόν οι και κοιμημένοι, γη και εις γη να πελεύσει. Για πάνε να σε κάψουνε. Έτσι, αυτά όλα τα νέα φρούτα που μας φέρνουν, προσέξτε τα αυτά τα πράγματα. Ό,τι λέει η Εκκλησία θα κάνουμε για να είμαστε σωστοί απέναντι στην παράδοσή μας και απέναντι στον Χριστό. Αυτά που λέει ο Χριστός θα κάνουμε, όχι αυτά που λένε οι άνθρωποι. Ο τρόπος αυτός λοιπόν δια των μνημοσύνων, πάλι οι άγγελοι μεταφέρουν την προσευχή, την προσφορά αυτή που κάναμε, έτσι που προσφέρουμε, που θα πάρουν οι άνθρωποι το σταράκι, θα το μοιράσουμε, θα το πετάξουμε, το μοιράσουμε το διαβασμένο σταράκι, θα το πάρουν και θα πούνε Θεός χωρέστος. Θεός χωρέστος. Κάνουν όλοι μια ευχή τότε, έτσι, Θεός χωρέστος αυτούς που φύγαν. Αλλά το βασικότερο απ' όλα στην προσευχή αυτή της μνημονεύσεως, των μνημοσύνων, είναι η μνημόνευση κατά τη Θεία Λειτουργία που μας διαφεύγει αυτό το πράγμα. Μας διαφεύγει. Σε αυτή τη μνημόνευση, στη Θεία Λειτουργία, λένε οι πατέρες ότι οι ψυχές έχουν τη μεγαλύτερη βοήθεια απ' όλα, και από την ελεημοσύνη και από την προσευχή που θα κάνουμε και από τα μνημόσυνα. Η μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Ήρθε στην Εκκλησία, μα δεν έχω πρόσφορο. Και τι πειράζει. Γράψε ένα χαρτάκι. Τα ονόματα ζώντες και κεκοιμένων, τι θα γίνει. Θα διαβαστεί το χαρτάκι στην προσκομιδή. Βγαίνουν οι μερίδες στο Άγιο Δισκάριο, στα ονόματα αυτά που ακούστηκαν, που διάβασε ο ιερέας που γράψατε εσείς. Το Δισκάριο θα το αδειάσουμε στο Άγιο Ποτήριο μετά μέσα, με την ένωση που γίνεται. Το Άγιο Δισκάριο θα μπουν και οι ψυχές λοιπόν μέσα στο αίμα, το αίμα του Χριστού καθαρίσει μας από πάσα αμαρτίας. Έτσι αυτό γίνεται στη μνημόνευση κατά τη Θεία Λειτουργία. Είναι, λένε οι πατέρες, η μεγαλύτερη βοήθεια των ψυχών
και ειδικά των κεκοιμημένων, αλλά και των ζωντανών μνημόνων, και ζωντανούς και κεκοιμημένους, έτσι. Όλες λοιπόν οι ψυχές βοηθούνται. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό πόσο βοηθούνται οι ψυχές, αλλά οι ψυχές το καταλαβαίνουμε. Πρέπει και εμείς να πάμε σε αυτή τη θέση για να καταλάβουμε τι γίνεται και πόσο μεγάλη βοήθεια υπάρχει από τη μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Ήρθες λοιπόν στην Εκκλησία, γράψε το χαρτάκι σου. Μην κοιτάξεις μόνο τον εαυτό σου. Γράψε. Δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό να κάτσεις να γράψεις τους ζωντανούς και τους κεκοιμημένους, να πάει μέσα στο ιερό το χαρτάκι. Τους θυμηθήκαμε τους ανθρώπους μας και ειδικά αυτούς που φύγανε. Τους κάναμε τι, ελεημοσύνη. Αλλά την καλύτερη ελεημοσύνη. Την πιο σοβαρή ελεημοσύνη. Να μπει η μερίδα τους μέσα στο Άγιο Ποτήρι. Αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν βοηθούνται οι ψυχές και πρέπει να τους γνωρίζουμε τους τρόπους αυτούς. Και να τους χρησιμοποιούμε σωστά, να τους χρησιμοποιούμε σωστά και όταν κάνουμε προσευχή και όταν κάνουμε ελεημοσύνη και όταν κάνουμε τα μνημόσυνα και όταν στέλνουμε το χαρτάκι για τη μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Επίσης να σας πω, αδελφοί μου, αυτά κάτι από αυτά που είπε το σημερινό Ευαγγέλιο, γιατί το σημερινό Ευαγγέλιο, βλέπετε, μας μίλησε για τα έσχατα χρόνια τότε που λίγο πριν από την παρουσία του Χριστού θα έχουμε κάποια ακαταστασία, ακαταστασία όχι στη γη μόνο, αλλά και σε όλο το σύμπαν. Οι γάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Οι δυνάμεις των ουρανών, υπάρχουν δυνάμεις που συγκρατούν. Είναι η δημιουργική δύναμη του Κυρίου και η προνοητική του δύναμη που ενεργεί ώστε να συγκρατούνται όλα αυτά τα άστρα, οι πλανήτες, οι ήλιοι κλπ. Όλα αυτά που υπάρχουν και να υπάρχουν και να συνεχίζουν να κινούνται και να υπάρχουν χωρίς να γίνεται μια ακαταστασία στο σύμπαν. Στα τέλη όμως θα γίνει ακαταστασία. Εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και λέει, άρχισε το σημερινό Ευαγγέλιο και είπε, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γάρ ελεύσονται υπό το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός ίγγηκε. Μη ουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε θα έρθουν μέσα στους αιώνες και θα σας πούνε να εδώ τώρα, να εκεί ο Χριστός, όπως έγινε με τους μάρτυρες του Ιακωβά που τάξαν μια ημερομηνία, τώρα θα γίνει δεύτερα παρουσία, τώρα θα γίνει δεύτερα παρουσία. Μη ουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Πρέπει πρώτα να γίνουν τα γεγονότα και τα σημεία που είπε ο Κύριος. Συνοχή εθνών, λέει, εν απορία. Θα μαζεύονται, λέει, τα έθνη, λέει, σε μερικά σημεία και δεν θα ξέρω γιατί μαζεύτηκαν εν απορία. Κάποια τέτοια καταστασία που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Ηχούσις θαλάσσης και σάλου. Η θάλασσα θα έχει κάποια καταστασία με σάλο μεγάλο. Τι θα είναι αυτό το τσουνάμι που λέμε, κάποια πιο δυνατά γεγονότα, τέτοια εσχατολογικά γεγονότα. Αυτά είναι εσχατολογικά γεγονότα. Ηχούσις θαλάσσης και σάλου. Η θάλασσα θα έχει μια καταστασία. Έτσι με σάλο μεγάλο, από ψυχόντων ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Οι άνθρωποι, λέει, θα λιποθυμούν από τον φόβο που τα γεγονότα αυτά θα φτάσουν να έρχονται. Θα λιποθυμούν από τον φόβο τους οι άνθρωποι. Στον δρόμο θα περπατάς και θα λιποθυμάς. Αυτά θα είναι σχατολογικά γεγονότα. Και λέει μετά ότι οι εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Έτσι θα έχουμε καταστασία στο σύμπαν, ακαταστασία και τότε, λέει, θα έρθει το τέλος. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα πρέπει να προηγηθούν για να έρθει το τέλος. Και ο Απόστολος Παύλος σήμερα στο σημερινό τμήμα που διαβάσαμε είπε ότι όταν έρθει το τέλος, λέει, πρώτα, λέει, θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Έπειτα, λέει, εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, όσοι έχουμε απομείνει, αρπαγισόμεθα συν αυτοί σε νεφέλες και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Στην Ανάσταση λοιπόν, στην Κυρία, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί και εμείς μετά θα, όσοι ζούμε από εμάς, αν ζούμε ή όσοι ζουν, έτσι, θα γίνουμε άφθαρτοι και λένε οι πατέρες, όσοι, λέει, αρπαγούν στις νεφέλες θα είναι αυτοί που θα είναι μαζί με τον Χριστό πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Όσοι όμως από τις αμαρτίες έχουν το βάρος των αμαρτίων κλπ. Και δεν αρπαγούν στις νεφέλες, θα είναι αυτή που είναι η κρίση του Θεού, έτσι γίνεται η κρίση, όπως λέμε που θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο, το αυριανό Ευαγγέλιο που είναι της κρίσης, το Ευαγγέλιο, βλέπετε η Εκκλησία τα έχει συνδυάσει όλα, έτσι, θα χωρίσει, λέει, ο Θεός, λέει, τους ανθρώπους, όπως χωρίζει ο ποιμένας, λέει, τα πρόβατα με τα κατσίκια.
τόσο εύκολο φτάνει ο διαχωρισμός. Δεν θα είναι όπως λέμε που πάμε σε ένα δικαστήριο και κρίνει ο δικαστής και εγώ και να ακούσω και αυτό, να βάλουμε και άλλους μάρτυρες κλπ. Και Χριστού Θεού, ο Θεός μας ξέρει πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας. Θα έχουμε τα έργα μας πάνω μας. Μαζί μας τα κουβάλαμε τα έργα μας. Και άλλος θα είναι φωτεινός από τα έργα του, άλλος θα είναι σκοτεινός από τα έργα του. Έτσι, και έτσι θα γίνει και ο διαχωρισμός. Η σκοτεινή με τους σκοτεινούς, η φωτεινή με τους φωτεινούς. Τα πρόβατα με τα πρόβατα και τα ερήφια με τα ερήφια. Όσοι λέει ο Απόστολος Παύλος θα αρπαγούν με τις νεφέλες, με την νεφέλη αυτή τη θεϊκή, αυτή θα είναι σωσμένη. Όσοι είναι βαρύς και δεν θα αρπαγούν μετά την κοινή ανάσταση, όλοι θα αναστηθούν. Αυτή δεν θα είναι μαζί με τον Χριστό. Δεν θα είναι πάντοτε συν Κυρίου. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό Απόστολο. Και έχουμε και κάποια σημεία που μας είπαν οι πατέρες που θα προηγηθούν πριν από τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Γιατί πολλές φορές τρέχουμε εμείς, τρέχουμε. Γιατί όχι γιατί είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να έρθει η Δευτέρα παρουσία, αλλά γιατί πλανόμεθα και πλανούμε και τους άλλους και νομίζουμε ότι κάποια γεγονότα να έγινε ένας πόλεμος. Θα ακούσετε λέει πολέμους και ακαταστασίας. Δεν είναι λέει τίποτα αυτά ακόμα. Θα γίνουν άλλα χειρότερα. Τα εσκατολογικά γεγονότα θα είναι πολύ, θα είναι παγκόσμια. Και θα είναι σε όλο το σύμπαν. Δεν θα είναι μόνο στη γη, θα είναι σε όλο το σύμπαν. Και λένε οι πατέρες λοιπόν ότι πριν από την έλευση του Κυρίου θα έρθει ο Αντίχριστος. Έτσι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο. Δεν είναι κατάσταση, δεν είναι η Αντίχριστη ή πολλοί που λέει η Αγία Γραφή ότι θα είναι και πρόδρομοι του Αντιχρίστου και καταστάσεις προδρομικές του Αντιχρίστου και η αμαρτία κλπ. Και ό,τι κάνουμε ο Αντίχριστος, θα είναι και στο τέλος ένα πρόσωπο που θα έρθει με δαιμονική εξουσία που θα έχει όλο το διάβολο μέσα του, αλλά θα είναι άνθρωπος και θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα τον οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός, θα κάνει και σημεία και τέρατα κλπ. Και τότε που έκανε τις κατηχήσεις του ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τις κατηχήσεις στους νεοφώτιστους και στους κατηχούμενους. Αυτούς δηλαδή που ήταν και αβάπτιστοι κιόλας, έτσι, και εμείς δεν ξέρουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε σαν βαπτισμένοι. Το ρώτησα τότε, λέει, αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος που θα ενθρονιστεί, λέει, στο ναό κλπ. Σε ποιο ναό, λέει, στο δικό μας ναό θα ενθρονιστεί? Όχι, λέει, στο δικό μας. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, κατηχήσεις του. Αλλά στο νομικό ναό θα κτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Και περιμένουμε ένα από τα σημεία αυτά για τα έσχατα, έτσι να είναι και το κτίσιμο του ναού του Σολομώντος. Περιμένουμε να έρθει και σαν άλλο σημείο για τον ερχομό του Αντιχρίστου θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Αυτό το διάβαζα και αυτές τις ημέρες σε κάτι που κοίταγα στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη. Το λένε οι πατέρες καθαρά αυτό, έτσι. Προδρομικά πριν, γιατί ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, αρπάγηκε ως εις ουρανών σε άρμα πύρινο, έτσι. Και ο Ενόχ λέει μετατέθηκε λέει. Ο Άγιος Ενόχ, Αυτοί οι δύο λοιπόν οι προφήτες θα τους στείλει ο Κύριος στα έσκατα γιατί. Λέει και το τροπάριο του προφήτη Ηλία, Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο δεύτερος πρόδρομος, ο πρώτος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, έτσι. Της παρουσίας, της δευτέρας παρουσίας. Για την πρώτη ήρθε ο πρόδρομος Ιωάννης, έτσι. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος κλπ. Έτσι, περιμένουμε λοιπόν τον προφήτη Ηλία, η Εκκλησία ψάλνει το τροπάριο αυτό τουλάχιστον 15 αιώνες από όταν δημιουργήθηκε η Βυζαντινή μουσική. Τουλάχιστον 15 αιώνες πριν το τροπάριο αυτό και περιμένουμε να έρθει και ο προφήτης Ηλίας στα έσχατα για να κηρύξει τον Αντίχριστο, ο οποίος θα έχει πλανήσει πολλούς ή όλους ή τους περισσότερους και να κηρύξει, δηλαδή, σαν ένας ευεργέτης από το Θεό, Θεόσταλτος ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, για να μας βοηθήσει να μην πλανηθούμε, να μας πει να αυτός είναι ο Αντίχριστος, μην πηγαίνετε πίσω του, μην τον ακολουθάτε, δεν είναι ο Χριστός, ας κάνει θαύματα σας, έτσι, και θα τον σκοτώσει, θα τους φωνεύσει τους προφήτες ο Αντίχριστος. Περιμένουμε λοιπόν τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ να έρθουν πριν από τη Δευτέρα. Έχουμε τα σημάδια αυτά, το κτίσιμο των Άγιων Σολομώντων, τον προφήτη Ηλία κλπ. Για να μας κηρύξουν για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Και μετά θα γίνουν τα σημεία αυτά που γράφει η Αγία Γραφή και όλα αυτά και θα έρθει ο Χριστός. Μετά τον Αντίχριστο θα έρθει ο Χριστός να βάλει τα πράγματα στη θέση του, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζουμε. Όμως δεν είναι ανάγκη να κοιτάω και να λέω που γίνανε τα σημεία, δεν γίνανε τα σημεία, πότε θα γίνουν, έγινε ένα, δεν έγινε κανένα σημείο. Όταν εγώ φύγω από τη γη αυτή, έχει έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου για μένα. Θα πάω μπροστά στον Χριστό.
θα παρουσιαστώ μπροστά στον Χριστό. Έχει έρθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου για μένα προσωπικά. Γιατί φεύγω, πάρει, παίρνουν την ψυχή μου οι άγγελοι και θα τον παρουσιάσουν να λογαριαστεί. Θα γίνει η μερική κρίση, όχι η τελική κρίση, η μερική κρίση όπως είπαμε, και θα ξέρω ή θα πάω στον Άδη ή στον Παράδεισο περιμένοντας ή την κόλαση ή τη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι καλό και σωστό να φοβούμαστε και να λέμε πότε και τι και πώς και ήρθαν και δεν ήρθαν τα γεγονότα και πότε θα έρθουνε. Αλλά να είμαι εγώ πάντοτε έτοιμος ανά πάσα στιγμή, σαν σήμερα να είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου, περιμένοντας τον Κύριο πότε θα έρθει, που λέει και η Αγία Γραφή, που λέει πάλι. Και αν έρθει, λέει, εν τη δεύτερα φυλακή ή εν τη τρίτη φυλακή, μες τη νύχτα. Οι φυλακές ήταν τότε που αλλάζανε τις βάρδιες οι φρουροί τη νύχτα. Ή εν τη τρίτη φυλακή έλθει, μακάριος ο δούλος εκείνος, λέει. Όν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντα. Όχι καθεύδοντα, γρηγορούντα, ή δυνατόν και τη νύχτα να είμαστε σε εγρήγορση, όχι μόνο την ημέρα, αλλά και τη νύχτα. Οι πατέρες ήταν και τη νύχτα σε εγρήγορση. Ο ύπνος τους ήταν ελαφρύς, δεν ήταν βαρύς και αναπαυτικός. Για τους Αγίους λέγαμε, τους πατέρες, τους ασκητές κλπ. Έτσι και εμείς λοιπόν να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριος, έτσι πότε εγώ θα φύγω από εδώ. Γι' αυτό λέγαμε ότι η μνήμη του θανάτου είναι πολύ μεγάλη αρετή και μας βοηθάει να μην αμαρτάνουμε. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι σκέψεις είχαμε να κάνουμε σήμερα το Σάββατο των ψυχών, ενθυμούμενοι και τους και κοιμημένους αδελφούς μας που έφυγαν λίγο πριν από μας, με την προσευχή μας, με τα μνημόσυνα και όλα αυτά που είπαμε, έτσι, και ετοιμαζόμενοι και εμείς, σαν να ζούμε την τελευταία μέρα της ζωής μας, φεύγοντας από εδώ, να κρατήσουμε αυτό, ότι η μνήμη του θανάτου που είχαν σαν μεγάλη αρετή οι πατέρες, έτσι δεν ήταν κάτι που τους ψυχοπλάκω. Δεν ήταν κάτι που λέω, άμα θυμηθώ το θάνατο, χτυπάω ξύλο και όλα αυτά τα πράγματα. Προσγειώνομαι. Προσγειώνομαι, πρέπει να προσγειωθούμε. Δεν φοβόμαστε το θάνατο, αλλά ετοιμαζόμαστε για το θάνατο θα έρθει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Όταν όμως είμαστε έτοιμοι, τότε δεν φοβόμαστε. Όταν δεν είμαστε έτοιμοι, χτυπάμε ξύλο. Αυτά από τα προληπτικά που κάνουν οι άνθρωποι, τα δαιμονικά. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται λοιπόν να χτυπάμε, ούτε να κάνουμε, ούτε να ετοιμαζόμαστε. Να έχουμε την αρετή της μνήμης του θανάτου και έτσι. Θα μάθουμε να μην φοβόμαστε το θάνατο, αλλά ξέρετε στο Άγιο Όρος τι μας κάνανε τότε οι πατέρες που πρωτοπήγαμε να γίνουμε μοναχοί, τότε τι μας κάνανε. Μας βάζανε εκεί στο κελάκι μας μέσα στο τραπεζάκι που είχαμε μια νεκροκεφαλή από κάποιον πατέρα που είχε φύγει από το στεοφυλάκι. Παίρναμε μια νεκροκεφαλή και τη βάζαμε στο κελάκι μας και τότε και πώς το είχαμε αγαπήσει αυτό, γιατί βλέποντας τον πατέρα αυτό πολλά πράγματα φιλοσοφούσαμε στην αρχή, έτσι. Δεν φοβόμαστε την νεκροκεφαλή, κοιμόμαστε μαζί εκεί. Και είχαμε αυτό και έβλεπα ότι και εγώ κάποτε έτσι θα είμαι. Έτσι μας είχαν λοιπόν, είχαμε στο κελάκι μια νεκροκεφαλή και πολλές φορές μας βάζανε και για να μην φοβόμαστε τα νεκροταφεία και τους νεκρούς και τα αυτά. Και κοιμόμαστε όλη την νύχτα στο κημητήρι, που ήταν λίγο έξω από το μοναστήρι. Έτσι και εγώ όταν ήμουν τότε στην πόλη, που είχε μπει η πόλη, το κημητήρι είχε μπει μέσα στην πόλη, στον Περιά που ζούσα, φοβόμουν το βράδυ να πέρασω απ' έξω. Και μετά κοιμόμουν μέσα. Πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτά τα πράγματα, όχι να φοβόμαστε, δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι για να προσγειωνόμαστε, δεν είναι για να φοβόμαστε αυτά τα πράγματα, έτσι. Έτσι λοιπόν μας κάνανε οι πατέρες και μας μάθανε να έχουμε τη μνήμη του θανάτου, να εξοικειωνόμαστε με το θάνατο, να μην φοβόμαστε τον θάνατο, αλλά να ετοιμαζόμαστε για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν μετά το θάνατο. Και πρέπει να τα γνωρίσουμε ότι θα παρουσιαστούμε στο Θεό, θα γίνει η μερική κρίση και θα προγεύουμε είτε στον Άδη, είτε στον Παράδεισο, την κόλαση ή τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός να είναι μαζί μας και να μας αξιώσει να αποκτήσουμε την αρετή της μνήμης του θανάτου. Αμήν.